Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία φανταστική μακαρονοσαλάτα με βίδες πεντανόστιμη, με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι. Πιστέψτε με, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μία κατσαρόλα έχουμε βάλει νεράκι, περίπου 2 λίτρα. Θα βάλουμε 1 με 2 κουταλιές της σούπας αλάτι και θα περιμένουμε να έρθει βρασμός. Ανακατεύουμε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ έχουμε 200 γραμμάρια ρεγκάτο ή τυριά, ό,τι τυρία έχετε, κάποια γραβιέρα, οτιδήποτε. Εδώ έχουμε 150 γραμμάρια ζαμπόν. Θα το κόψουμε σε κυβάκια. Λοιπόν, το ζαμπόν μας είναι έτοιμο. Ο βρασμός, θα ρίξουμε 250 γραμμάρια βίδες τρίχρωμες, το μισό πακέτο δηλαδή, και θα βράσουμε όσο λέει, όσο αναγράφει η συσκευασία, δηλαδή 7 με 8 λεπτά περίπου. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει το τυρί μας, έχουμε ετοιμάσει το ζαμπόν μας, αυγουλάκια. Θα πάρουμε τώρα σπιτική μαγιονέζα, την οποία έχουμε φτιάξει εμείς. Θα πάρουμε μερικές κουταλιές. Θα πάρουμε 40 γραμμάρια κέτσαπ. Θα ανακατέψουμε. Τη σπιτική μαγιονέζα μπορείτε να την βρείτε, την έχω πάλι βίντεο, μπορείτε να την βρείτε στο κανάλι μας, στο YouTube, έτσι, θα την βρείτε σαν σπιτική μαγιονέζα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και πάμε να στήσουμε. Παίρνουμε μακαρόνια τα οποία έχουμε βράσει. Δεν βάζουμε βούτυρο, δεν βάζουμε τίποτα. Όπως τα βλέπετε, τα αφήνουμε λιγάκι να κρυώσουν, περιμένουμε δηλαδή λιγάκι να κρυώσουν και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, και εφόσον έχουμε αφήσει και έχουν κρυώσει λιγάκι τα μακαρόνια μας τρικολόρε, θα ρίξουμε το τυράκι μας. Το ζαμπόν μας. Την μαγιονέζα μας. Θα σκεπάσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας
με την μαγιονέζα και την κέτσαπ. Ωραία. Θα στολίσουμε με αυγουλάκι. Θα βάλουμε και λίγο ντεκόρ. Λοιπόν, και η σαλατούλα μας είναι έτοιμη. Βλέπετε. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!